Ο θάνατο του βήθησε στο πένθο στην ιατρική κοινότητα τη Κρήτη, όμω ε, αυτό ο θάνατο χάρισε και την ζωή μετά την απόφαση τη οικογένειά του να δωρήσουν τα όργανα. Το λόγο για έναν χειρουργό από νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου σήμερα το μεσημέρι, αφού κατέληξε στη μονάδα εντατική θεραπεία του Παγνή, ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση μεταφορά των οργάνων του. Η φιλία Ισαρουδάκη από την αίθουσα των ειδήσεων, θα μα δώσει περισσότερε πληροφορίε. Φιλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίε και κύριοι. Σε μια μεγαλειώδη και βαθιά ανθρώπινη πράξη, προχώρησε η οικογένεια ενό 49χρονου άνδρα στο Ηράκλειο. Συγκεκριμένα, βλέποντα πλέον ότι έχει χαθεί κάθε ελπίδα για τον 49χρονο χειρουργό από το Ηράκλειο, η οικογένειά του αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτή τη μεγαλειώδη πράξη στη δωρεά οργάνων. Ο άτυχο γιατρό έσβησε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και αμέσω μετά τη συγκατάθεση τη οικογένειά του, ξεκίνησε και δόθηκε το πρόσινο φω για να ξεκινήσει η διαδικασία διαδικασία για τη λήψη των ζωτικών του οργάνων. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε μετά από αρκετή ώρα με τη βοήθεια τη ομάδα γιατρών. Έγινε η λήψη των ζωτικών οργάνων και ταυτόχρονα προσγιώθηκε στο αεροδρόμιο Νίκο Καζαντζάκη Ιρακλείου μια ιατρική ομάδα, έτσι ώστε να μπορέσει να παραλάβει και να μεταφέρει τα ζωτικά όργανα σε διάφορε περιοχέ τη χώρα και να σωθούν ανθρώπινε ζωέ. Από τι πληροφορίε λοιπόν, που έχουμε στη διάθεσή μα, συγκεκριμένα το Ιπαρ και το ένα νεφρό μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο τη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο νεφρό στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Οι κερατοειδεί χιτώνε, όπω συμβαίνει συνήθω, παρέμειναν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ η καρδιά μεταφέρθηκε στο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Νάσιο συγκεκριμένα. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πρόκειται για μια πολύ συγκινητική πράξη τη οικογένεια, η οποία σκόρπισε πραγματικά έτσι, συγκίνηση στο Ηράκλειο, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι ταυτόχρονα υπήρξε και βαθύ πένθο, βαρύ πένθο στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο και αυτό για γιατί ο άτυχος χειρουργό ήταν επί σειρά ετών γιατρό στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα και άφησε πίσω του, όπω καταλαβαίνουμε, ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Φιλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.